Στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, επειδή τρέχει και μια σχετική καμπάνια πανελλαδικά, καλό είναι οι γονείς να ξέρουν, Ισάκ το Παλίδη, καλώς τον. Γεια σας. Καλησπέρα. Είναι γνωστός ο ειδικός παθολόγος, ο κύριος Τοπαλίδης. Ποια είναι τα συμπτώματα εκείνα που δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν στο σπίτι και κυρίως δεν πρέπει να μείνουν πιο πίσω, να δούμε πώς θα ξυπνήσει αύριο αυτά, αλλά πρέπει να φύγουν κατευθείαν τουλάχιστον για τον γιατρό, αν όχι για το νοσοκομείο. Μιλούμε για τη μηνυγκίτιδα, αυτή είναι η πανελλαδική καμπάνια που τρέχει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να χτυπήσει την καμπάνα στον γόνιο. Ναι, μιλάμε για τη μηνυγκίτιδα, της οποίας υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχει η ογενής μηνυγκίτιδα που είναι μια σχετικά απλή, συνήθως περνάει σαν μια ίωση. Μιλάμε όμως για τη βακτηριακή μηνυγκίτιδα, ιδιαίτερα του τύπου B και C από το μικρόβιο της Νεσέρειας. Αυτές είναι οι δύο μορφές μηνυγκίτιδας που κάνουν το 90% των καταστροφικών μηνυγκιτιδικών. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο ξαφνικά το πρωί ξυπνάει με έναν πυρετό, μπορεί να μην είναι πολύ υψηλό και μέσα σε λίγες ώρες επιδεινώνεται, κάνει πολύ υψηλό πυρετό μέχρι 39-40, έχει πονοκέφαλο, έχει τη δυσκαμψία του αφιένα. Σιγά σιγά, όσο περνάει η ώρα, γίνεται κλινικά χειρότερο που λέμε. Δηλαδή, έχει μια ταχύπνια, δεν μπορεί να πάρει καλά ανάσα, αισθάνεται πολύ, μια υπνηλία, αισθάνεται πολύ κουρασμένο, δεν έχει δύναμη να σηκωθεί. Ένα τέτοιο περιστατικό εννοείται ότι θα δημιουργήσει σε όλους γρήγορα πανικό και θα οδηγηθούμε στο νοσοκομείο. Περιστατικά όμως, τα περισσότερα περιστατικά ξεκινάνε σχετικά πιο ήπια στο πρώτο 24ωρο. Συνήθως μοιάζουν σαν μια απλή ίωση, με πυρετό, με πονοκέφαλο, με ζαλάδες, αλλά. Οι γονείς επειδή έχουν τα σιροπάκια στο ψυγείο έτσι, και τα καλά είναι, χάπια, λοιπόν, καλά είναι λοιπόν να γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά στη μηνυγκίτιδα υπάρχουν τώρα πολλές στατιστικές εδώ και πολλές δεκαετίες όπου βλέπουμε ότι το 10% των περιστατικών δυστυχώς θα πεθάνουν. Υπάρχει ένας αριθμός που είναι τραγικός. Συγγνώμη, λέω για τα χάπια και για τα σιροπάκια. Ακριβώς. Διότι αυτά σκεπάζουν και το πρόβλημα. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, αν πάρουμε λοιπόν όλα αυτά τα περιστατικά μαζί, τα οποία τελικά οδήγησαν, γιατί μια μηνυγκίτιδα που θα κάνει ψημία, εάν δεν οδηγηθεί μέσα σε 24 ώρες στο νοσοκομείο, οι πιθανότητες να επιζήσει είναι πάρα πολύ μικρές. Πρέπει μέσα σε 24 ώρες να βρεθεί σε νοσοκομείο, κλινική, να δοθούν οι αντίστοιχες αντιβιωτικές θεραπείες και η αντίστοιχη θεραπεία, ώστε να έχουμε ποσοστά επιβίωσης σε αυτά τα περιστατικά. Το σημαντικότερο από όλα είναι να γνωρίζουν οι γονείς ότι είναι και η μηνυγκίτιδα ένα νόσημα, όπως και η υπατήτιδα, όπως και κάποια άλλα νοσήματα, όπου πρέπει να γίνει μια πρόληψη. Ποια είναι η πρόληψη λοιπόν? Και εδώ πέρα έχουμε λίγο ένα θέμα. Είναι η πρόληψη του εμβολιασμού. Πριν από κάποια χρόνια είχε βγει το Meningitec, είναι ο εμβολιασμός της υπατήτιδας, της μηνυγκίτιδας τύπου C. Mm-hmm. Αλλά πλέον το πρόβλημα είναι με τη μηνυγκίτιδα Β. Το περιστατικό που είχαμε στη Σκύρο, ας πούμε, και ένα περιστατικό πέρσι στην Κρήτη ήταν Β. Κάθε χρόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς θα έχουμε 1, 2, 3 τέτοια περιστατικά που θα ακούγονται στην Ελλάδα. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι μόνο με εμβολιασμό. Βέβαια, εδώ έχουμε ένα τραγικό. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν υπάρχει σύσταση της Επιτροπής για να μπει το εμβόλιο τύπου Β στον εθνικό εμβολιασμό και να μπορούν να εμβολιάζονται τα παιδιά χωρίς να πληρώνουν, γιατί είναι πανάκριβα τα εμβόλια αυτά. Και επειδή εδώ και 15 μήνες, 18 μήνες δεν έχει συσταθεί αυτή η Επιτροπή, δεν παίρνει την έγκριση να μπει στον εθνικό εμβολιασμό. Διότι το 80% και παραπάνω των περιστατικών από αυτές τις μηνυγκίτιδες είναι νεσέρια τύπου Β. Διότι όλες οι υπόλοιπες μηνυγκίτιδες μπορεί να είναι από ένα στρεπτόκοκο, μπορεί να είναι από ένα σταφυλόκοκο, μπορεί να είναι από influenza, την οποία είναι εμβολιασμένα τα παιδιά, είναι το hip titer που κάνουν πολύ νωρίς. Έτσι, μπορεί να είναι από διάφορα άλλα μικρόβια. Σχεδόν όλα τα μικρόβια μπορούν να κάνουν μια μηνυγκίτιδα. Αυτή η μηνυγκίτιδα για την οποία μιλάμε τώρα και γίνεται αυτή η καμπάνια είναι η καταστροφική μηνυγκίτιδα τύπου Β, η νεσέρια, η οποία έχει πραγματικά τα παγκόσμια στοιχεία. Ο χρόνος αντίδρασης παίζει ρόλο στην εξέλιξη. Μεγάλο ρόλο. Άρα δεν πρέπει να χαθεί ώρα. Βεβαίως. Αν ένα περιστατικό βρεθεί γρήγορα σε κλινική νοσοκομείο, υπάρχουν ανάλογοι γιατροί, υπάρχουν τα ανάλογα φάρμακα, τα περισσότερα περιστατικά βαίνουν σχετικά καλά. Ένα μεγάλο ποσοστό, βέβαια, είναι 20%, δυστυχώς κάνει και εγκεφαλίτιδες, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να έχουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και προβλήματα με το σχολείο αργότερα, αλλά τουλάχιστον δεν χάνονται. Διότι κυριολεκτικά παιδιά μέχρι 3-4 χρονών στην σχολική προσχολική ηλικία και άτομα μετά τα 50, οι πιθανότητες. Το 10% δηλαδή των περιστατικών δυστυχώς πεθαίνουν. Είναι δηλαδή οι στατιστικές. Όταν λέμε εγκεφαλίτιδα, δεν μιλούμε για μια μόνιμη βλάβη. Πολλές φορές και μόνιμη βλάβη. Πολλές φορές και υπάρχουν περιστατικά που μένει. Τι να προσέξουν οι γονείς, τι θα μπορούσαν να προσβάλλει τα παιδιά. Τα παιδιά κυριολεκτικά, όταν υπάρχει αυτός ο συνωστισμός στα σχολεία,
Τα παιδιά πρέπει να έχουν λίγο κάποιες βασικές αρχές, πώς να καθαρίζονται, πώς να πλένονται τη μύτη τους. Διότι η μεταφορά των μικροβίων γίνεται πραγματικά. Για τα παιδιά, δεν μπορείς να πεις τα παιδιά δεν θα έχει συγχρονισμό. Τα παιδιά αγκαλιάζονται, παίζουν, παλεύουν. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι κυριολεκτικά το να βγαίνουν τα παιδιά έξω από την τάξη και να παίζουν είναι καλύτερα ακόμα και με το κρύο από το να μένουν μέσα στην τάξη και να παίζουν. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν βγάζουν τα μωρά επί μήνες από το σπίτι για να μην κρυώσουν και αυτό είναι λάθος. Η ουσία είναι ότι η πρόληψη, αυτό ήθελα λίγο έτσι να δώσουμε λίγο σαφέστατα. Θέλατε να κλείσουμε μαζί. Πολλά παιδιά, πολλοί γονείς δεν εμβολιάζουν τα παιδιά για τη μηνυγκίτιδα. Δεν φοβούνται το εμβόλιο. Καλά, δεν τα εμβολιάζουν. Είναι αντιεμβολιαστική. Ακριβώς. Και ξέρουμε σήμερα ότι πραγματικά ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των περιστατικών τα οποία τελικά καταλήξαν, αν είχαν εμβολιαστεί, δεν θα είχαμε αυτή την κατάληξη. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Τοπαλίδη.